Αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε να με επιλέξει σαν Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη σημερινή κυβέρνηση με βασικές αρμοδιότητες στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ. Επίσης, είναι εξίσου μεγάλη τιμή σήμερα να απευθύνομαι στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Ίσως σας απογοητεύσω που ο λόγος μου να μην είναι λεκτικά σωστός και χωρίς πολιτική χρειά, όμως σας υπόσχομαι ότι θα είναι ειλικρινής και με διάθεση προσφοράς και έργου. Σε μια Ελλάδα που η κρίση έπληξε κέρια το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που το παράγει, ο στόχος της σύγκλησης με τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ. Η πολιτική μας εστιάζει στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων όλης της χώρας, ανεξαιρέτως, την επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής μεγένθησης, την αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλησης και τη βελτίωση, βέβαια, της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ταυτόχρονα, όμως, στοχεύουμε σε άμβληση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Στοχεύουμε σε μια οικονομία ανταγωνιστική, μια κοινωνία συνοχής και ευημερίας. Στοχεύουμε επίσης στην ουσιαστική επιτάχυνση των επενδύσεων που εξυπηρετούν τις εθνικές πολιτικές σε κάθε τομέα, τη βιομηχανία, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, τη γρήγορη και ορθή απόδοση των έργων και των δράσεων στην κοινωνία από τα μεγάλα και εμβληματικά έργα υποδομών και δικτύων μέχρι τις χρηματοδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις τεχνολογίες πληροφορικής μέχρι την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, που όλα αυτά ακουμπούν στην καθημερινότητά μας. Όλα αυτά θα τα κάνουμε με γνώστη διαχείριση, με αξιοπιστία στην Ευρώπη, αλλά και με απολογισμό και ευθύνη απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη σύγκληση, ανασυγκροτούμε την εθνική οικονομία, ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, περιορίζοντας τις υφιστάμενες ανισότητες και τελικά προσφέρουμε στους Έλληνες την ευημερία που προσδοκούν και πραγματικά αξίζουν. Η δεκαετής κρίση στην Ελλάδα επέδρασε αρνητικά σε δύο βασικούς και κρίσιμες παραμέτρους. Μείωσε δραματικά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε πάγιο εξοπλισμό, όπως επίσης μείωσε δραματικά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Αυτά τα δύο είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου ελλείμματος ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή, οι άμεσες ξένες επενδύσεις κινήθηκαν σε ένα χαμηλό μέσο όρο του 6%, που σε συνδυασμό με το χαμηλό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αλλά και τη χαμηλή απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ συνέπεινε περαιτέρω στη διεύρυνση αυτού του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας στην αγορά. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι το περιβάλλον και η δομή της αγοράς αλλάζει ραγδαία, με νέες τάσεις και κλάδους να αναδύονται και πολλοί προλαλήσαντες το είπαν, την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με βασικά χαρακτηριστικά το διαδίκτυο των πραγμάτων, τα μεγάλα δεδομένα, το fintech, η αλυσίδα blockchain, που είναι ένα κοινόχρηστο δημόσιο λογιστικό βιβλίο και πάρα πολλές πλέον λειτουργίες βασίζονται σε αυτό. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνούμε την κλιματική αλλαγή, που η αγορά και η επιχειρηματικότητα, τουλάχιστον στο εξωτερικό, έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με μετρήσιμους στόχους που θα λαμβάνουν υπόψη πέρα από τα παραπάνω αλλά και εξίσου άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά όπως αυτό της κυκλικής οικονομίας, της βιωσιμότητας κλπ. Έτσι ώστε η ανάπτυξη να είναι μακροχρόνια, με γερές βάσεις και να μην επηρεάζεται τουλάχιστον από βραχείς περιόδους κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες που θα εστιάσουμε θα είναι ο εξορθολογισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ο μακροχρόνιος προγραμματισμός του και η μέγιστη μόχλευσή του με ιδιωτικά κεφάλαια, πρωτίστως από ξένες επενδύσεις.
Προτεραιότητα θα δοθεί στα έργα προστιθέμενης οικονομικής και κοινωνικής αξίας, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά και τον τελευταίο διαθέσιμο κοινοτικό πόρο. Προώθηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τον αποτελεσματικό συντονισμό τόσο του εθνικού όσο και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο άμεσα θα γίνει ο εξυγχρονισμός του, που το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο χρονολογείται από το 1952. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος ΕΣΠΑ για τη μέγιστη δυνατή απορρόφησή του και, όπως προείπαμε, γνώμονα πάντα βιώσιμα έργα που επιδρούν άμεσα στο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά και μακροχρόνια αυξάνουν την απασχόληση. Στόχος βασικός, λοιπόν, είναι να μετριαστούν οι επενδυτικές απώλειες κατά τη διάρκεια της κρίσης και να μεταβεί η ελληνική οικονομία σε ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας στο οποίο θα προέχει η εξαγωγική διεισδυτικότητα και η εξωστρέφεια. Αυτό θα γίνει επίσης με εξορθολογισμό των υπαρχόντων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά με χαμηλή απορροφητικότητα, προσβλέπουμε σε πολύ λίγα με διευρυγμένα κριτήρια επιλογής. Θα δοθεί προτεραιότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς αυτά είναι ανακυκλώσιμα και όταν τελειώνουν τα κεφάλαια που επιστρέφονται γυρνάνε ως εθνική πόροι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Συγχρηματοδοτούμενα δανειακά προϊόντα με ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλές εξασφαλίσεις, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών και εγγυήσεις δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα είναι η αιχμή των παρεμβάσεών μας. Θα αυξήσουμε δηλαδή σημαντικά αυτό που λέμε μαλακή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Επίσης σημαντικό θα είναι και η οριστική θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των μικροπιστώσεων, του microfinance, κάτι που γίνεται σε όλες τις αγορές της Ευρώπης. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων της επόμενης προγραμματικής περίοδου 2021-2027 του νέου ΕΣΠΑ μέσα από μια ουσιαστική και αντιπροσωπευτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες. Έτσι ώστε η εφαρμογή των προγραμμάτων να ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα έναρξής του. Θα ενισχύσουμε τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων του COSME, του INNOFIN, του InvestEU, που μαζί με τη σωστή εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και το ΕΣΠΑ θα δώσουν την απαραίτητη πρόσβαση σε κεφάλαια των ελληνικών επιχειρήσεων. Σωστός και διαρκής συντονισμός με τα άλλα Υπουργεία και Περιφέρειες και Δήμους για σωστή σειρά προτεραιότητας έργων, διασφάλιση της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και σίγουρα διασφάλιση της απορρόφησης όλων των ευρωπαϊκών πόρων. Δημιουργία δεξαμενών τεχνικής βοήθειας από το ΕΣΠΑ και άλλες πηγές που θα τις χρησιμοποιήσουμε για την επιτάχυνση των επενδύσεων, των υποδομών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναμφισβήτητα, η ανάκαμψη έχει αρχίσει και αυτό είναι η νομοτέλεια της αγοράς. Αλλά σήμερα πρόκειται για μια μη χρηματοδοτούμενη ανάκαμψη κατά την ορολογία των οικονομολόγων και πρέπει το συντομότερο δυνατόν να γίνει χρηματοδοτούμενη στη σωστή κατεύθυνση και με υγιές βάσεις. Η έκθεση του νέου εφταετές ομολόγου την περασμένη εβδομάδα και το εμβληματικό επιτόκιο που διαμορφώθηκε δείχνει ότι οι αγορές πιστεύουν στο μέλλον της Ελλάδας και της διακυβέρνησης που έχω την τιμή να είμαι μέλος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.